Την αλήθεια, είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας και Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, όσον αφορά τον έλεγχο που διεξήχθη στο τουρκικό πλοίο ανοιχτά της Λιβύης στα πλαίσια της επιχείρησης Ειρήνη, είπε ότι είχε δίκιο ο Έλληνας διοικητής καθώς και η Γερμανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky, ο Κιλιντσάρογλου δήλωσε: «Στη Μεσόγειο έκαναν έλεγχο σε ένα πλοίο μας. Ο Έλληνας διοικητής, η Ιταλία και η Γερμανία ενημερώνουν την Τουρκία πως θα κάνουν έρευνα. Πέρασαν 4 ώρες και δεν δόθηκε απάντηση από την Τουρκία. 4 ώρες, διότι κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ερντογάν. Τότε κάλεσαν την πρεσβεία μας στη Ρώμη. Πέρασε άλλη μια ώρα. Τότε λοιπόν ισχύει ο κανόνας της σιωπής του ΝΑΤΟ. Όταν δεν απαντάει κάποιος, τότε σημαίνει ότι συνενεί, αποδέχεται. Τότε έγινε η έρευνα στο πλοίο». Αυτά από τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Άγκυρας, είπε την αλήθεια. Δυστυχώς όμως το συγκεκριμένο κόμμα δεν διαφέρει στην πολιτική του απέναντι στον ελληνισμό από το κόμμα του Ταγί Περτογάν.